το απαραίτητο της ημέρας. Όσο θέλει την ημέρα, το τεραρτάκι του, μισό κιλό αυτό, παραπάνω δεν παίρνει. Η παρατεταμένη κρίση έχει φέρει σε σημείο τους Έλληνες να στερούνται ακόμα και βασικά αγαθά όπως γάλα και ψωμί. Ένα μικρό ποσοστό από 5 μέχρι 10% υπάρχει. Έχει κοπεί, λέει, το ψωμάκι. Και στο γάλα και σε όλα τα άλλα. Ζητάει πάρα πολύ κόσμο σε χτεσινό ψωμί. Και πολλά τέταρτα. Βλέπεις τριμελής οικογένεια και παίρνει ένα τέταρτο ψωμί. Στερείται το ψωμί, ναι. Το στερείται κατά ένα μικρό ποσοστό, θα το στερηθεί, όπως όλα τα άλλα. Δεν πετάει τίποτα μάλλον. Μάλλον δεν πετάει τίποτα από δίκη. Κάποτε στους κάτους βλέπαμε κρεμασμένα ψωμιά. Τα δίνανε για τους φτωχούς. Τώρα δεν υπάρχουν κρεμασμένα ψωμιά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, οι πωλήσεις γάλακτος και ψωμιού το πρώτο δίμηνο του έτους μειώθηκαν κατά 5 με 7% ως αποτέλεσμα της συρρήκνωσης της αγοραστικής δύναμης αλλά και της αρνητικής ψυχολογίας των καταναλωτών. Όχι πολύ. Είναι ο αριθμός τέτοιος που δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσος είναι. Και λέμε, άμα βλέπεις τα παιδάκια πάνω στο σχολείο και είναι υποθυμάνε και δεν έχουν πει ένα ποτήρι γάλα το πρωί, δεν έχει μάνα και ο πατέρας, τι κατάσταση είναι αυτή που μας βρήκε. Και φοβάμαι μη χειρότερα. Είμαι 84 χρονών, δεν πίστευα να έρθει τέτοια κατάσταση στην Ελλάδα. Να φεύγουν και να πηγαίνουν οι Έλληνες στη Βουλγαρία και να θέλουν να γίνουν Βούλγαροι, να θέλουν να αποκτήσουν την ηθαγένεια κλπ. Τι πράγματα είναι αυτά. Επιτρέπεται αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα που ήταν μια χώρα που τη ζηλεύαν όλοι, με τον ήλιο, με τις θάλασσες, με τα Χριστούγεννα. Και τώρα να βρίσκουμε σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά δεν φταίνα. Φταίνουμε εμείς οι ίδιοι που ψηφίζουμε τους αλήτες. Βέβαια, όπως λένε οι καταναλωτές αλλά και οι αρτοποιοί, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει έρευνα για να το διαπιστώσουν, αφού τα τελευταία 7 χρόνια της κρίσης βλέπουν το αγοραστικό ενδιαφέρον να μειώνεται. Ειδικά στο ψωμί, πολλοί είναι αυτοί που αγοράζουν χθεσινό ή ένα τέταρτο του καρβελιού. Με μέτρο πάντα η κατανάλωση, ώστε να μην πεταχτεί ούτε ψίχουλο. Όταν κάποιος έπαιρνε, ξέρω εγώ, παράδειγμα 700 ευρώ και σήμερα παίρνει 600, αυτό το κατοστάρικο που χάνει. Φεύγει από την αγορά. Άρα λοιπόν ξεκίνησε να κάνει περικοπές σε άλλα πράγματα που θεωρούσε αυτός κατά κάποιο τρόπο πολυτέλεια. Σήμερα με όλα αυτά τα βάρη τα οποία έχει υποστεί ο Έλληνας, με τα έμφυα, με τις όλες άλλα τα έξοδα που έχει, άρα λοιπόν πρέπει να χρειαστεί να κάνει και άλλες περικοπές. Άρα πού θα κάνει περικοπές πάλι. Άρα φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε περικοπές δυστυχώς και στο γάλα και στο ψωμί. Δυστυχώς. Όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα, λέει να κόβουμε συντάξεις, να κόβουμε εκείνο, να κόβουμε το άλλο, καταργούμε τα πράγματα που θέλει να πάρει ο καθένας από την κατανάλωση και τα πιο πολλά παιδιά ζουν με τους γονείς τους. Αυτό είναι κρίμα για τους Έλληνες που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάντια. Το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση από εδώ και στο εξής.